Ο νέο επιδημιολογικός χάρτη, που διαμορφώθηκε πριν από δύο μέρε από την ομάδα των επιδημιολόγων τη Επιτροπή μα, δίνει την εικόνα τη μεγάλη διασπορά του ιού σε όλη την επικράτεια, αφού 24 από τι 75 περιφερειακέ ενότητε είναι πια στο επίπεδο 5, δηλαδή στο βαθύ κόκκινο. Ανασκοπώντα με προσοχή όλα τα νέα επιδημιολογικά δεδομένα τη εβδομάδα αναπεριφερειακή ενότητα και Δήμο, αυτό που έγινε για άλλη μια φορά ξεκάθαρο είναι η, απάλυτη, η απόλυτη συσχέτιση τη εμβολιστική κάλυψη τη κάθε περιοχή όχι μόνο με τον ρυθμ... το ρυθμό τη αύξηση των νέων χρησμάτων, αλλά και με τη συσχετιζόμενη με τον κορονοϊό νοσηρότητα και θνητότητα. Μάλιστα, με τη νέα αυτή έξαρση τη πανδημία, προέκυψε άλλη μία σημαντική πληροφορία. Από την ανασκόπηση όλων των επιδημιολογικών δεδομένων, φαίνεται ότι το πιο κρίσιμο στοιχείο για την πορεία τη πανδημία στην κάθε περιφερειακή ενότητα είναι η εμβολιαστική κάλυψη των ενηλίκων άνω των 60 ετών. Χαρακτηριστικά θα αναφέρω την εικόνα που εμφανίζουν περιοχέ όπω είναι το έθνο και η Δυτική Αττική. Όπου ενώ η εμβολιαστική κάλυψη του πληθυσμού είναι χαμηλότερη από το μέσο όρο τη επικράτεια, είναι μη ικανοποιητική, και έχουμε και αύξηση των κρουσμάτων, δεν βλέπουμε σημαντική αύξηση των οσιλεών και τη εθνικότητα. Αυτό εξηγείται γιατί στι περιοχέ αυτέ η εμβολιαστική κάλυψη των ευάλωτων ανθρώπων άνω των 60 ετών είναι πολύ καλή. Καθίσατε λοιπόν σαφέ ότι ο εμβολιασμό των ενηλίκων άνω των 60 ετών παίζει πρωταρχικό ρόλο για την πορεία τη πανδημία και την πίεση στον εθνικό σύστημα ε, του ΕΣΥ. Καθίσατε σαφέ ότι ο εμβολιασμό κατά κύριο λόγο ωφελεί αυτόν που εμβολιάζεται. Ο εμβολιασμό των ατόμων μεγάλη ηλικία όχι μόνο προστατεύει του ίδιου, αλλά μειώνει την ουσιαότητα και την πίεση στο εθνικό σύστημα υγεία.